ανακοινώσατε την παρουσίαση του Ising EG16 ή αλλιώς Wing Guard, όπως το αποκαλεί η εταιρεία. Το EG16 είναι ένα Brust τετρακόπτερο αναδιπλούμενο, το οποίο, όπως λέει εδώ και ο κατασκευαστής, διαθέτει μια 4K κάμερα, όπου βέβαια τραβάει βίντεο στα 1080p 25 frames per second. Στο κουτί εδώ πέρα βλέπουμε ότι υποστηρίζει μέχρι 14 λεπτά χρόνο πτήσης, ότι έχει ηλεκτρονική σταθεροποίηση, μένει να το δούμε αυτό, καθώς ότι υποστηρίζει active track, one key return, καθότι διαθέτει GPS και πανόραμα 360 μοίρες mode, όπως επίσης και έλεγχο μέσω χειρονομιών. Διαθέτει εφαρμογή για Android και iOS, η οποία υποστηρίζει και video editing, καθώς επίσης και ένα beauty filter, όπως το λέει εδώ, για να κάνει μια ωρεοποίηση, ας το πούμε, των εικόνων που τραβάει το αεροσκάφος. Η μετάδοση γίνεται μέσω 5G Wi-Fi κυκλώματος, για το FPV μιλάμε τώρα. Το συγκεκριμένο ήρθε από το Banggood και είναι η έκδοση με τη μία μπαταρία, οπότε πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία. Μέσα στη συσκευασία θα βρούμε το εγχειρίδιο χρήσης, το τετρακόπτερο, η μπαταρία είναι τοποθετημένη μέσα σε αυτό, το χειριστήριο, και μια σακούλα η οποία περιέχει 2-4 ανταλλακτικές έλικες, 4 προστατευτικά για τις έλικες, ένα φορτιστή USB για την μπαταρία και ένα κατσαβιδάκι. Το EG16 είναι ένα Brust αναδιπλούμενο τετρακόπτερο. Οι διαστάσεις του είναι 250 χιλιοστά από μοτέρ σε μοτέρ. Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο είναι πλαστικό, αλλά έχει μία έτσι, πώς να το πω, επιφάνεια σαν γούμα, που λογικά θα βοηθάει στο να απορροφά κραδασμούς, υποθέτω, καθότι είναι αρκετά ελαφρύ. Μαζί με την μπαταρία το βάρος του δεν ξεπερνάει τα 210 γραμμάρια. Όπως βλέπουμε εδώ, στο κάθε μοτέρ διαθέτει ακριβώς δίπλα στο πόδι και ένα LED, 2 μπρος, 2 πίσω, τα 2 μπρος είναι ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά, κόκκινα, τα 2 πίσω είναι πράσινα. Στο κάτω μέρος του αεροσκάφους διακρίνουμε το διακόπτη λειτουργίας on-off. Υπάρχει μία κάμερα στην κάτω πλευρά, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για optical flow, για έλεγχο δηλαδή του ύψους του αεροσκάφους, όσο και σαν κανονική κάμερα. Βέβαια η ανάλυση της δεν είναι καθόλου καλή, αλλά παρόλα αυτά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε βίντεο και φωτογραφίες με αυτήν. Στην εμπρός πλευρά εδώ του αεροσκάφους διαθέτει ένα σέρβο μηχανισμό, πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένη 4K κάμερα. 4K τραβάει ανάλυση φωτογραφιών, να το τονίσω αυτό, στο βίντεο είναι Full HD 25 frames per second, αρκετά καλή. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης καλό ενσωματωμένη θύρα microSD, θα πρέπει να βάλετε τη δική σας κάρτα microSD, υποστηρίζει μέχρι 32 GB κάρτες microSD. Η μπαταρία είναι τύπου κασέτας, όπως τη βλέπετε εδώ, είναι πολύ απλή, 1800 mAh. Δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα φαίνεται εδώ. Είναι custom μπαταρία, proprietary, και φορτίζει μέσω του USB φορτιστή με τη θύρα αυτή USB, εδώ, την micro USB που έχει. Το χειριστήριο είναι ένα χειριστήριο το οποίο, ανοίγοντας το εδώ που το τοποθετείτε το κινητό μέσα σε αυτήν εδώ την αρπάγη, έχει και μια οθόνη LCD εδώ, μια μικρή οθόνη LCD, πρέπει να είναι 1,2 ίντσες, είναι πάρα πολύ μικρή. Παρ' όλα αυτά έχει πάρα πολλές πληροφορίες, όπως τον αριθμό των δορυφόρων, το ύψος που πετάτε, την ένδειξη για την μπαταρία του χειριστηρίου και του αεροσκάφους και αρκετά άλλα πράγματα. Μπορείτε δηλαδή να πετάξετε και χωρίς την εφαρμογή
μόνο με την οθόνη και να έχετε πλήρης ενδείξη τηλεμετρίας, αλλά οπωσδήποτε χάνετε αρκετές λειτουργίες τις οποίες θα σας παρέχει η εφαρμογή εάν την χρησιμοποιήσετε. Εδώ έχουμε το κουμπί on off με το οποίο ανοίγουμε και κλείνουμε την τηλεκατεύθυνση. Το κουμπί αυτό εδώ πέρα ενεργοποιεί το καλυμπράρισμα της πηξίδας. Εδώ πάνω αριστερά είναι το κουμπί για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του headless mode και εδώ είναι το κουμπί one key return που κάνει χρήση του GPS για να επιστρέψει στο σημείο της απογείωσης. Έχουμε τα κλασικά δύο sticks, το throttle και το pitch, αρκετά ποιοτικά για τα χρήματα τα οποία κοστίζει βέβαια το όλο πακέτο. Στην πίσω πλευρά του χειριστηρίου έχουμε το κουμπί εδώ πέρα με το οποίο κάνουμε λήψη φωτογραφίας. Εδώ το κουμπί με το οποίο ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε την καταγραφή βίντεο. Εδώ είναι ένας, να το πούμε έτσι, ποτενσιομετρικός διακόπτης ο οποίος ορίζει τη γωνία κλίσης της κάμερας. Δεν είναι gimbal, είναι ουσιαστικά ένας σερβερ μηχανισμός και εδώ είναι πάλι ένας διακόπτης πιεζοηλεκτρικός με τον οποίο αυξάνουμε και μειώνουμε το expo, δηλαδή κάνουμε το αεροσκάφος να είναι περισσότερο ή λιγότερο νευρικό. Η τηλεκατεύθυνση, να το δείξουμε και εδώ, λειτουργεί με 4 3α μπαταρίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αλκαλικές είτε επαναφορτιζόμενες, εγώ χρησιμοποιώ επαναφορτιζόμενες, δεν έχει κάποιο θέμα. Απλό και λιτό πακέτο, πλήρες βέβαια, γιατί έχει και τις έξτρα έλικες, το οποίο είναι καλό, γιατί κακά τα ψέματα είναι ένα αεροσκάφος το οποίο προορίζεται κυρίως για αρχάριους, αλλά είναι στην ανώτερη κατηγορία των αεροσκάφων για αρχάριους. Είναι έτσι πολύ πλούσιο σε χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Η μπαταρία, όπως είπαμε, είναι τύπου κασέτας, μπαίνει απλά εδώ μέσα, την πιέζεται και κουμπώνει αυτό το κλικ που κάνει. Για να βγει, πιέζεται εδώ κάτω και την σέρνεται. Έχει διαθέσιμες μπαταρίες, βεβαίως μετά το δικό μου πακέτο είναι με μία μπαταρία και εδώ πέρα στα μπράτσα έχει αυτά εδώ τα καλύματα. Θα το δείξω εδώ. Αφαιρώντας τα, τοποθετούνται εδώ μέσα τα προστατευτικά για τις ελικές προκειμένου να μπορείτε να πετάτε και σε εσωτερικό χώρο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το αεροσκάφος για να δείξουμε και την εφαρμογή. Η ενεργοποίηση γίνεται ως εξής. Ενεργοποιούμε πρώτα το αεροσκάφος, ανοίγοντας το διακόπτη και τοποθετώντας το στο έδαφος, χωρίς να το αγγίζουμε μέχρι να αρχίσουν τα LED να αναβοσβήνουν έτσι. Όταν το ανάβουμε θα δείτε ότι κάνει πολύ γρήγορα ένα παίξιμο στα LED. Εκεί δεν πρέπει να το κουμπάτε γιατί κάνει καλυμπράρισμα του γυροσκοπίου. Βεβαίως μπορούμε να καλυμπράρουμε ξανά το γυροσκόπιο και από το χειριστήριο. Έπειτα ενεργοποιούμε την τηλεκατεύθυνση με το κουμπί εδώ. Βλέπουμε ότι ήδη, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά γιατί η οθόνη είναι λίγο γυαλίζει, έχει κάποιες ενδείξεις με την τηλεκατεύθυνση. Βεβαίως, όπως βλέπετε εδώ, τα τρία LED που αναβοσβήνουν υποδηλώνουν ότι δεν έχει γίνει bind το χειριστήριο, δεν έχει συνδεθεί δηλαδή με το αεροσκάφος. Για να συνδεθεί, κάνουμε το throttle μία πάνω κάτω, έτσι. Οπότε σταθεροποιούνται τα τρία LED και τώρα έχει κλειδώσει με το αεροσκάφος. Με το που γίνει αυτό το κλείδωμα του αεροσκάφους, τότε και οι ενδείξεις της τηλεμετρίας είναι σωστές. Μέχρι να το κάνετε αυτό, οι ενδείξεις τηλεμετρίας που θα σας δείχνει μπορεί να δεν θα έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μπορεί να θυμάται τη προηγούμενη φορά που πετάξατε τις ενδείξεις, άρα να το γνωρίζετε αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την εφαρμογή, δηλαδή θα πρέπει να έχετε κάνει bind την τηλεκατεύθυνση με το αεροσκάφος προκειμένου η εφαρμογή να σας δείχνει σωστές ενδείξεις. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε και με το access point, το wifi access point που έχει το αεροσκάφος. Η εφαρμογή λέγεται FPV Go. Ενεργοποιούμε το wifi της συσκευής μας και ψάχνουμε να βρούμε ένα Wi-Fi access point με την ονομασία αυτή εδώ, όπως βλέπετε, Wi-Fi underscore 4K5G και κάτι αναγνωριστικά. Όταν συνδεθεί με αυτό, τρέχουμε την εφαρμογή FPV Go. Μας βγάζει, εννοείται, ένδειξη να ενεργοποιήσουμε το GPS της φορητής συσκευής μας αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, οπότε καλό είναι να το κάνουμε. Το χρειάζεται αυτό προκειμένου να υποστηρίξει λειτουργίες Follow Me αλλά και τα υπόλοιπα smart modes που έχει. Εδώ είναι το κεντρικό μενού της εφαρμογής, όπου έχουμε τρία εικονίδια κάτω και το εικονίδιο Start Flight. Το Instructions, μην ασχοληθείτε, οι οδηγίες είναι στα κινέζικα. Το Records είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, γιατί κρατάει τα flight records του αεροσκάφους. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει 4 πτήσεις με τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Μπορείτε φυσικά να καθαρίσετε και το log.
και το γραναζάκι, τα settings μας βάζουν μέσα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και το αεροσκάφους. Οι ρυθμίσεις που έχουμε εδώ είναι, αφορούν καθαρά τη γλώσσα της εφαρμογής, αγγλικά ή κινέζικα, το αν θα κάνει αυτόματα εγγραφή ή όχι βίντεο με το που οπλίζουμε τα μοτέρ. Έχει εδώ ένα firmware update και app update, τα οποία πατώντας τα δεν κάνει κάτι, παρότι και να συνδεθώ στο Wi-Fi μου λέει ότι δεν έχει νεότερη έκδοση. Το stabilization λέει εδώ on, κάτι που γράφει στα κινέζικα, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Φαντάζομαι το on είναι, δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω. Το on στην ουσία κάνει ηλεκτρονική σταθεροποίηση του βίντεο, αλλά το κάνει, από ό,τι έχω καταλάβει καλά, με όχι και τόσο καλό τρόπο, γιατί ρίχνει πάρα πολύ τα frame, το ρυθμό καταγραφής καρέ. Δηλαδή, ναι μεν το βίντεο είναι 25 καρέ το οποίο παράγει, αλλά δεν γράφει 25 καρέ το δευτερόλεπτο η κάμερα, γράφει πολύ λιγότερα, με αποτέλεσμα η κίνηση την οποία, ας πούμε, μπορεί να κάνετε, αν, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα τραβάω το χέρι μου και κάνω αυτή την κίνηση με την ενεργοποιημένη σταθεροποίηση, η κίνηση μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ έτσι αργά. Δηλαδή είναι μια περίεργη, τέλος πάντων, αντίληψη που έχουν αυτή για τη σταθεροποίηση. Εγώ δεν το θεωρώ σταθεροποίηση το συγκεκριμένο. Και τέλος η επιλογή που λέει 4K correction on off, υποτίθεται ότι εκεί διορθώνει το fisheye που έχει η κάμερα. Παρ' όλα αυτά πάλι δεν κατάφερα σε φωτογραφίες, το τονίζω αυτό, μόνο στις φωτογραφίες, γιατί στο βίντεο δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, να μην έχω fisheye και να μην βλέπω έλικης. Θα το δείτε αυτό και στη δοκιμαστική πτήση. Επιστρέφουμε πίσω, πάμε να μπούμε μέσα στην εφαρμογή. Μας βγάζει εδώ πέρα μια έτσι σύντομη βοήθεια για τους αρχάριους. Πατάμε next, μας λέει εδώ και ότι πρέπει να είμαστε 3 μέτρα μακριά από τον drone. Πατάμε ok. Συνεχίζει να μας λέει κάθε φορά τις ίδιες οδηγίες με τον μπαίνουμε στην εφαρμογή. Ουσιαστικά μας λέει ότι μπορούμε να κάνουμε zoom, όπως βλέπετε εδώ, στο βίντεο, αλλά δεν είναι zoom ψηφιακό. Δεν το καταγράφει η κάμερα, είναι zoom ουσιαστικά στο preview. Δηλαδή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν κάνει zoom η κάμερα του αεροσκάφους. Πολύ γρήγορα λοιπόν η εφαρμογή, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα επάνω, έχουμε το κουμπί για το return to home, έχουμε το κουμπί που ενεργοποιεί το orbit mode, την περιστροφή δηλαδή γύρω από ένα σημείο. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει το GPS της συσκευής μας. Περιέργως, δεν λειτουργεί αυτή η επιλογή αν δεν έχουμε ενεργοποιήσει το GPS της συσκευής, άρα πρέπει να έχετε συσκευή με ενσωματωμένο GPS για κάποιο μυστήριο λόγο. Το ακριβώς από πάνω, ίδιο με το χειριστήριο, είναι το Follow Me Mode, το οποίο επίσης λογικό είναι, απαιτεί φορητή συσκευή με GPS για να μπορεί να ακολουθεί αυτήν. Και πάνω το εικονίδιο αυτό είναι το Waypoint Editor, μέσω του οποίου μπορούμε να σχεδιάσουμε μία διαδρομή. Εδώ, ναι, πρέπει να έχουμε GPS σήμα για να το κάνουμε αυτό, όπου βγαίνει στην ουσία ένας χάρτης πατώντας εδώ κάτω δεξιά, τώρα τα εμφανίζει εδώ στα κινέζικα, τέλος πάντων τι εμφανίζει δεν ξέρω, και σχεδιάζουμε κανονικά εδώ στο χάρτη, αφού είμαστε σε GPS mode και έχει κλειδώσει δορυφόρους, την αποστολή μας, την οποία μπορεί μετά να την εκτελέσει το αεροσκάφος. Λοιπόν, να πατήσω πάλι για να γυρίσουμε στο FPV. Στην επάνω πλευρά της οθόνης η μπάρα από αριστερά προς τα δεξιά μας δείχνει την ένδειξη του σήματος Wi-Fi για το FPV, δίπλα το mode με το οποίο πετάμε, αν δείτε γράφει Optical Flow Mode τώρα, γιατί δεν κλειδώνει GPS εδώ μέσα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακριβώς δίπλα του αναβοσβήνει το εικονίδιο των δορυφόρων, προσπαθώντας να κλειδώσει δορυφόρους. Δίπλα είναι το εικονίδιο για τη στάθμη της μπαταρίας. Ακριβώς δίπλα είναι η ενδείξη του GPS, όπως το ύψος, η απόσταση από το χειριστήριο, η οριζόντια και η κάθε ταχύτητα, το γεωγραφικό μήκος και πλάτος αντίστοιχα που βρίσκεται το αεροσκάφος. Το επί 50 είναι στην ουσία το ψηφιακό zoom και καλά το οποίο έχει, το οποίο το τονίζω όμως πάλι, δεν είναι zoom στην κάμερα, είναι zoom στο preview. Το ακριβώς δίπλα εικονίδιο του 50 είναι ο εναλλάκτης μεταξύ της εμπρός κάμερας και της κάτω κάμερας, πατώντας το τώρα θα γυρίσει στην κάτω κάμερα, την να δείξει κάτω κάμερα, δείχνει το γραφείο, τη γυρίζω να τραβήξω την τηλεκατεύθυνση για να δείτε, αυτή είναι η ένδειξη
την on-board κάμερα που είναι στο κάτω μέρος. Ξαναγυρνάμε πάλι. Όχι, συγγνώμη. Πάτησα ένα τρικονίδιο. Ακριβώς δίπλα στο κουμπί εναλλαγής της κάμερας είναι το κουμπί VR, Virtual Reality, όπου μπορούμε να βάλουμε το κινητό μέσα σε κάποια κάσκα και να βλέπουμε και καλά με first person view, έτσι, με λογική Google. Το εικονιδιάκι αυτό δίπλα με το κινητό, το οποίο περιστρέφεται, στην ουσία αντιστρέφει την εικόνα του FPV. Το εικονίδιο SD αλλάζει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων μεταξύ, για το Wi-Fi FPV μιλάμε τώρα, μεταξύ high definition, όπως είναι τώρα, και standard definition. Το high definition, αν δείτε, έχει τρομερό lag. Το κουνάω εδώ μέσα, να φανταστείτε, και βλέπετε ότι βλέπετε με τη ταχύτητα πόσο αργά. Βλέπετε, έχει κοινάω το από εδώ και καθυστερεί υπερβολικά να κάνει. Ακριβώς δίπλα στο εικονίδιο SD είναι το εικονίδιο με το οποίο βλέπουμε και μπορούμε να κατεβάσουμε, να διαγράψουμε και γενικότερα να επεξεργαστούμε το υλικό που έχει τραβήξει η κάμερα. Έχω τραβήξει κάποια βίντεο, όπως βλέπετε εδώ, δοκιμαστικά. Το διπλάνο εικονίδιο μας επιστρέφει ουσιαστικά στο κεντρικό μενού της εφαρμογής. Το εικονιδιάκι αυτό με το σχήμα του ματιού ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το gesture mode. Δηλαδή τώρα, έχοντας πατήσει εδώ το ματάκι, θα προσπαθήσω, αν μπορώ να το κάνω, να κάνω μια χειρονομία για να, για να πάρει μια φωτογραφία το αεροσκάφος. Για να μπορέσω ή να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να έχετε μια απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα. Εγώ δεν είμαι τόσο μακριά. Θα το δοκιμάσω όμως παρόλα αυτά. Όπου μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία κάνοντας αυτό εδώ το σήμα. Μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή του βίντεο κάνοντας αυτό εδώ το σχήμα, ένα πλαίσιο δηλαδή, ή σηκώνοντας το δεξί σας χέρι με κλειστά όλα τα δάχτυλα στο ύψος του προσώπου, εφόσον σας έχει εστιάσει εκεί βέβαια. Πάω να δοκιμάσω να πάρω μια φωτογραφία κάνοντας αυτό. Να, κι όμως πήρε. Κάτι κάνει. Να το. Πήρε φωτογραφία, δούλεψε. Περίεργο. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε και το βίντεο. Όχι, έτσι. Δεν βλέπω να κάνει κάτι. Ίσως θέλει να πάω πιο κοντά. Φωτογραφία πάντως έπαιξε. Το χέρι. Κάτι έκανε. Ναι. Ξεκίνησε, όπως βλέπετε, να γράφει βίντεο τώρα από την on-board κάμερα. Σταματάω πάλι την εγγραφή. Για να δούμε. Μάλιστα, δουλεύει. Λοιπόν, ακριβώς από κάτω από το εικονίδιο των gestures υπάρχει το εικονίδιο που εναλλάσσουμε μεταξύ της λήψης φωτογραφίας και της εγγραφής βίντεο. Το στρογγυλό το κουμπί είναι στην ουσία το κλίστρο. Και το κουμπί MV από κάτω είναι music video, όπως το λέει στις οδηγίες. Μπαίνουμε στην ουσία εδώ στον video editor, όπου μπορούμε να φτιάξουμε έτσι, να επεξεργαστούμε το βίντεο και τις εικόνες, να προσθέσουμε μουσική και να κάνουμε έτσι διάφορα, να χρησιμοποιήσουμε διάφορα εφέ τα οποία έχει εδώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι, διότι τα έχει στα κινέζικα. Η εφαρμογή είναι λίγο σε πρόωρο στάδιο. Παρότι δεν μου έχει κρασάρει καμία φορά, ως τώρα πετάει κάτι κινέζικα ώρες που δεν καταλαβαίνει τι είναι. Αλλά τα βασικά τα καταλαβαίνει κανείς, δεν υπάρχει θέμα.